Ήρθε η ώρα να περάσουμε στη Μαργαλένα Ρουμελιώτη. Και να δούμε τη συνάντησή της μετά από 6 και μήνες με την οικογένειά της. Για πάμε να δούμε. Well, it's good to hear your voice. I hope you're doing fine. And if you ever wonder. Αντράγια μαμά! Πού είσαι ελευθερίο! Δεν το πιστεύω! Πού είσαι ελευθερίο! Του έλεγε! Συριακή! Μαμά! Τη μαμά την είδες μωρέ! Τη μαμά την είδες! Τη μαμά! Τη μαμά! Συριακή! Δεν υπήρχε αυτή η στιγμή. Ήταν ό,τι καλύτερο αυτούς τους 6 μήνες. Είδα τα αδέρφια μου, τη μαμά μου, την είχα ξαναδεί, αλλά όσο και να τη βλέπω αυτή τη γυναίκα δεν μου φτάνει. Είδα και τον ανιψιό μου, ήταν η έκπληξη της ημέρας. Δεν περίμενα να τον δω. Σε χαρήκαμε. Ναι. Εντάξει, καταπληκτική. Ναι. Πολλά συγχαρητήρια, Μαργαλένα. Να ξέρετε ότι το φετινό ήταν πολύ πιο δύσκολο από το 2021. Άκου να δεις όμως κάτι. Το φετινό όμως, επειδή όμως το φετινό, να το πω, πήγατε όλοι με πιο ανοιχτά τα μάτια. Εντάξει, λοιπόν, ήταν πολύ καλύτερο, αλλά σε χαρήκα. Σε θέμα πείνας, επειδή το είχα ξαναζήσει, ήμουν προετοιμασμένη. Γι' αυτό το είπα. Αλλά όλα τα παιδιά. Προετοιμασμένη, γιατί είχα ξαναπεινάσει. Το 2021 δεν είχα ξαναπεινάσει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά σε θέμα χαρακτήρων και όλο αυτό το ψυχολογικό και όλο αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ναι. Το φετινό. Ναι. Περάσαμε, έχω να σας πω ιστορίες. Έλα μαμά, πάρε μπαντάνα. Έλα μαμά. Έλα μαμά. Έλα, μαμά. Θα τη σκαλάσει τα γυαλιά. Θα τη σκαλάσει το μαλλί. Θα τη σκαλάσει το μαλλί. Τι θα μου κάνετε. Φόρα την πάρτι μέσα στο παιχνίδι. Φόρα και το γυαλί. Έλα. Δεν ξέρω βρωμάει. Λοιπόν, εγώ προτείνω. Ζέχνη. Το κοριτσάκι μου μου χάρισε την μπαντάνα της. Δεν μυρίζει κολόνια. Μυρίζει Μαργαλενάκι, μυρίζει Άγιο Δομήνικο, μυρίζει Ιδρώτα, όλα τα μυρίζει. Αλλά την αγαπώ. Εδώ δες. Έλα μωρέ τώρα. Τώρα. Και έχω και καψίματα τώρα, πολλά. Να μια που λένε, από δεν πού? Χρειάζεται. Καψίματα από τους... φέτος ήταν πιο δύσκολα τα αγωνίσματα από ότι το χρησιμοποιούν. Ναι, ήταν, ήταν. Την είδα ταλαιπωρημένη, τα ποδαράκια του πληγές. Είμαι περήφανη για τη Μαργαλένα. Έχω 4 παιδιά. Η Μαργαλένα έχει ξεχωρίσει από 4 χρονών. Ήθελε να ήταν ο αρχηγός της οικογένειας. Ο Σάκαρος τι κάνει? Καλά είναι. Μπράβο. Εντάξει, κι αυτός, έχει τραβήξει κι αυτός πολλά φέτος. Τι που όλοι ζήσαμε. Άστα να μην τα αναλύσει, είναι πολύ λογικό. Επειδή ήμασταν μαζί το ζευγάρι. Λογικό. Να σου πω όμως κάτι. Εσύ είσαι ζευγάρι με το Σάκη. Υπήρχαν ζευγάρια μέσα φίλοι. Ο ένας δεν θα υποστήριζε τον άλλον. Ναι. Δεν το καταλαβαίνανε όμως. Αυτό θέλω να πω. Νιονιό δεν έχουνε. Νιονιό. Καλά λέω ρε παιδί μου. Τώρα αυτό δεν... αυτό ζευγάρι. Ήσουν εσύ και είχες κάνει φίλο. Το κάναμε εκπομπή εδώ, πρωινάδικο. Υπήρχαν. Αμάν, αμάν. Όχι αμάν, γιατί δεν βριάζω. Υπήρχαν ζευγάρια που πάντα υποστήριζε ο ένας τον άλλον. Τι ερωτικό, τι φιλικό. Εντάξει, μαμά, δεν πειράζει. Εγώ χαίρομαι που έπαιξε το παιχνίδι δίκαια. Δίκαια. Αυτό χαίρομαι κι εγώ, αγάπη μου, γιατί σε ξέρω δίκαιη και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Ελπίζω να μην τους στεναχώρησα με τα κλάματα και τις κρίνες μου. Αυτό όμως που μου είπανε και μου έδωσε κουράγιο και αισιοδοξία είναι ότι βλέπανε μέσα από το παιχνίδι ότι είμαι αληθινή, αυτοί που ξέρουν και ότι είμαι καλό παιδί. Και αυτό δηλαδή που κατάλαβε η οικογένειά μου είναι ότι ήμουν εγώ. Και επειδή έχω κάνει και εγώ την αυτοκριτική μου, τελειώνοντας το παιχνίδι, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήμουνα ο εαυτός μου από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία. Να προσέχετε. Μακάρι να μπορούσατε να κάτσετε κι άλλο. Εντάξει, είναι και τα άλλα παιδιά. Θα βγεις και θα μας δεις. Ναι, ναι, έλα. Δυο μερούλες μείνανε. Λοιπόν, χαιρετάμε. Γεια. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Να πάνε όλοι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είδα το παιδάκι μου. Είναι καλά. Είναι χαρούμενο. Και εύχομαι να τις πάνε όπως επιθυμεί. Και ας είναι καλά να προχωρήσει τη ζωή της. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Το εύχομαι. Μακάρι.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω μητέρα Μαργαλένα σε συμβούλιο. Σε συμβούλιο να χώσει. Νομίζω είναι πολύ έτοιμη. Θέλω να μου πεις λιγάκι πώς ένιωσες που τους είδες. Καταρχάς, μιλάτε μια διαφορετική γλώσσα εσείς το ρουμελιώτικο. Δηλαδή με το που έσκασαν όλοι, κανένα να. Δεν καταλάβαινα. Είναι κάποιο συνθηματικό που κάνετε μεταξύ σας. Πώς ένιωσες, σε πήραν πάλι τα ζουμιά τώρα. Γιώργο, είδα την οικογένειά μου μετά από 6 μήνες. Τη μαμά μου την είχα δει στο παιχνίδι, αλλά όπως και είπα, ότι όσες φορές και να την δω αυτή τη γυναίκα, δεν θα τη χορτάσω ποτέ. Είναι η ηρωίδα μου. Αν εγώ λέει ότι είναι περήφανη που έφτασα μέχρι εδώ, εγώ είμαι χίλιες φορές περήφανη για αυτή τη γυναίκα, που έχει μεγαλώσει 4 παιδιά και τα έχει καταφέρει όλα μόνη της. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα και τα αδέρφια μου και τον ανιψιό μου φυσικά. Ό,τι και να πω για αυτή τη στιγμή είναι λίγο, γιατί 6 μήνες περάσαμε όντως πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς καμία επικοινωνία με τους δικούς μας. Και έρχεται αυτή η στιγμή και νιώθεις λίγο περίεργα. Τώρα λες όντως είναι αλήθεια ή ζω ακόμα στον Άγιο Δομήνικο. Ή θα ξαναγυρίσω πίσω. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που τους είδα. Και τώρα θα είμαι πλέον όλη δικιά τους, να τους πω ιστορίες, να μου πούνε εκείνοι τι κάνανε 6 μήνες που δεν έχω ιδέα. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, πού είναι η μαμά Ρουμελιώτη, πού είναι η μαμά Ρουμελιώτη. Εδώ είμαι. Πού είσαι, δεν σε βλέπω, κάτσε. Παρούσα. Κάτσε γιατί μοιάζεται και στο ύψος. Α, τώρα σε. Έλα. Πολύ άβολη στιγμή. γιατί άβολη. Μαμά τα λες. Αφού τα λες μια χαρά, εγώ σε θέλω για συμβούλιο. Μωρέ, τα λέω χήμα, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μάλιστα. Σ' αγαπάνε οι κάμερες, δηλαδή. Ναι. Πώς νιώθεις τώρα που βλέπεις εδώ τη Μαργαλένα στην τριάδα. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Πραγματικά ήταν δύσκολο το παιχνίδι σας φέτος. Τι να πω. Κάτσε, σε βλέπω. Χαίρομαι τώρα για το κοριτσάκι μου. Α, εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Να τη βλέπω τη γυναίκα που φωνάζει και ο σκηνοθέτης. Ναι, ρε. Τα βλέπω, δεν μιλάμε. Ναι, ναι. Τα έχουμε ξαναπεί μαζί. Να βλέπεις, ναι, να με βλέπεις. Χαρούμενη, έτσι. Πολύ. Ναι. Πολύ. Χαίρομαι. Συγκρατημένα χαρούμενη. Θέλω να πάω λίγο σε έναν από τους αδερφούς. Πού είναι οι υπόλοιποι αδερφοί. Γιατί κάθεστε χωριστά, τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Ένας είναι ο. Γιατί ρε παιδιά, πώς θα σας φωτίσω τώρα εκεί με κινητό. Τα αδέρφια εδώ πέρα. Παιδιά, μην μου ρίχνετε λέιζερ και θα κάνω πολλές σε λίγο, ε. Δεν έχουνε μικρόφωνο, ρε. Κάτσε, σας φέρω εγώ ένα μικρόφωνο, ρε παιδιά. Περίμενε. Κάτσε εκεί, μην κουνιέσαι καθόλου. Γιατί μου κάνατε εντύπωση εσείς, είστε καθαρά στοιχηματική οικογένεια. Δηλαδή, έτσι όπως μπήκατε, λέω, αυτοί έχουν φέρει και τα βλάκι μαζί. Κάτι γίνεται εδώ. Έλα, να πάω και στους άλλους λίγο, γιατί είναι φυσιογνωμίες και τρεις. Να γνωρίσω τους ρουμελιώτιδες από κοντά. Είναι εδώ. Χάρηκα κι εγώ από κοντά. Πες μου λιγάκι πώς νιώθεις. Βασικά, εσείς... Καταρχήν, συγχαρητήρια στη Μαργαλένα. Σε όλους τους παίκτες, το αξίζετε όλοι. Καταρχήν, καταρχάς. Όλοι. Εντάξει, Γιώργο μου. Εντάξει. Πλάκα σου κάνω. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις τώρα. Λοιπόν, έχεις έρθει με γυαλίδιου. Αυτό σημαίνει ότι έχεις έρθει από το μεσημέρι. Ναι. Περιμένοντας ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι. Εύχομαι το καλύτερο για τη Μαργαλένα και μακάρι να το πάρει. Μάλιστα. Καθαρά. Λίγο συγκινημένος σε βλέπω.